Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας, Κυριακή πρώτων νηστιών, εορτάζει τη νίκη της για την ακρίβεια και ορθοδοξότητα της πίστεώς της και της παραδόσεώς της. Επάλεσε και παλέει η Εκκλησία μας δια να διατηρεί την αυθεντία της ερμηνείας του αποκαλυφθέντος Θεού Λόγου, που κατεγράφει εις την Αγία Γραφή υπό θεοπνεύστον βεβαίως άνδρων και παραδόθη ως πράξεις και διδασκαλία μέσα εις την Εκκλησία. Μια έκφραση, ένα στοιχείο ορθοδοξίας μεταξύ πολλών άλλων είναι και η εικόνα. Ως θεολογία και αλήθεια αυτού του Λόγου του Θεού είναι ότι κάναμε την περιφορά Αγίων εικόνων μετά τη δοξολογία των όρθρων, και το μεν θέμα της εικόνος επολεμήθη από την αίρεση των ανεικονίστων, εκείνοι που δεν εδέχονται τις εικόνες, που ήταν μια μορφή υποβόσκοντος μονοφυσιτισμού επί 120 χρόνια και γνωστή ως εικονομαχία που εξέσπασε εις το Βυζάντιο. Η 7η όμως Οικουμενική Σύνοδος τελικά επανέφερε και εστερέωσε το θέμα των εικόνων, αφού καθόρισε τούτο θεολογικά. Η θεολογία της εικόνος είναι τόσο σπουδαίο θέμα, ώστε η Εκκλησία μας, τιμώντες τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, την πρώτη Κυριακή των νηστιών, σαν και σήμερα, να την ονομάσει Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πού όμως βρίσκεται η σπουδαιότητα του θέματος? Η εικόνα, αγαπητοί, φανερώνει ότι ο Λόγος του Θεού, κυρίως δε, προσέξατε, ο εικονισμός του προσώπου του Χριστού, πρωτίστως και πρωτίστως. Η εικόνα φανερώνει ότι ο Λόγος του Θεού έγινε πράγματι άνθρωπος αληθινός, αφού μπορούμε να τον εικονίσουμε, διότι εάν δεν είχε γίνει πράγματι άνθρωπος, πώς θα μπορούσε να εικονιστεί? Η εικόνα λοιπόν που παριστάνει τον Ιησού Χριστόν εκφράζει με τον τρόπο της εκείνο που σημειώνει εις το ομώνυμο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστής Ιωάννης: ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Λόγος έγινε σάρξ. Λόγος είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και εδώ μάλιστα κι άλλοτε σας το έχω πει, ότι δεν διστάζει να βάλει τη λέξη σάρξ Ευαγγελιστής Ιωάννης αντί του ονόματος της λέξεως άνθρωπος. Θα μπορούσε να γράφει «ο Λόγος άνθρωπος εγένετο». Αλλά γιατί βάζει σάρξ? Είναι μια λέξη που εκφράζει κάτι το πολύ πολύ ομό. Πολύ ομό. Ακριβώς. Για να τονίσει ότι πραγματικά ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος. Είναι χαρακτηριστικό. Γι' αυτό ένα τροπάριο των ένων της ημέρας αυτής γράφει: «Σαρκός το εκτύπωμα, αναστηλούνται σου Κύριε σχετικώς ασπαζόμεθα». Το μέγα μυστήριο της οικονομίας, το μυστήριο της οικονομίας είναι η ενανθρώπισης. Τις σεις εκδηλούντες της δικής σου αυτής οικονομίας ενανθρωπίσεως, εμείς εκδηλούντες, ου γαρδοκίσει ως φασίν θεομάχη παιδες του μένοντος ημίν όφης φιλάνθρωπε. Επαληθεία και φύση σαρκός δι' αυτού αναγόμενη προσόν πόθων και έρωτα. Δηλαδή εκδηλώνουμε με τον τρόπο αυτόν ότι πράγματι έγινε άνθρωπος, όχι όπως λέγουν εκείνοι οι θεομάχοι παιδες και ακόλουθοι του μάνεντος, ότι ήρθε στον κόσμο αυτόν δοκίσει, δηλαδή καταδόκιση, δηλαδή κατά φαντασία. Και αν όντως ο Λόγος σάρξ εγένετο, τότε και ο άνθρωπος δύναται να γίνει Λόγος, δηλαδή να θεωθεί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δεν μπορούμε να έχουμε
να έχουμε τη θέωση του ανθρώπου, κάτι προς τα πάνω, εάν δεν έχουμε τη σάρκωση του λόγου, κάτι προς τα κάτω. Γι' αυτό η θεολογία της εικόνος είναι, όπως οι πατέρες το λέγουν και το τονίζουν, ο λόγος σάρξ εγένετο, είναι η σάρξ γέννηται λόγος. Δηλαδή ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ετέθη το θέμα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Θυμάστε τότε με τον Άριο, ο οποίος δεν επίστευε στην θεότητα του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, ετέθη τότε το θέμα ότι ο Ιησούς είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Στην 7η Οικουμενική Σύνοδο ετέθη το θέμα της θεώσεως του ανθρώπου. Μπορεί ο άνθρωπος να θεωθεί? Ναι, μπορεί να θεωθεί εφόσον ο Θεός έγινε άνθρωπος. Η εικόνα λοιπόν είναι και θεωρείται σπουδαιότατων στοιχείων εκφράσεως αυτής της μεγάλης αληθείας. Με την ευκαιρία θα λέγαμε ότι σήμερα έχουμε λησμονήσει ή παντελώς αγνοούμε προφανώς το δεύτερο, τη θεολογία της εικόνος, ώστε στην πράξη να αρνούμεθα εκείνα που θεολογικά κατοχύρωσε η πρώτη και η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι κρίμα να αγνοούμε. Μπορούμε σήμερα να αναφερθούμε σε μερικά στοιχεία της αξίας της εικόνος και την αγάπη σας. Η εικόνα είναι μία γλώσσα καλλιτεχνική ή αισθητική που εκφράζει τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ξέρετε, δεν μπορείς να ζωγραφίζεις κατά την Βυζαντινή παράδοση, δεν μπορείς να αγιογραφείς, λέμε αγιογραφώ, δεν λέμε ζωγραφίζω, όπως θέλεις εσύ ή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν μπορείς να βάλεις όποιο χρώμα σου αρέσει στα ενδύματα του Χριστού, στα ενδύματα της Θεοτόκου. Δεν μπορείς. Υπάρχει κάτι το καθορισμένο. Παρά τα αυτά, ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του σε εκείνο που εργάζεται. Ναι, αλλά δεν μπορείς να εκφύγεις πιο πέρα από εκείνο που απαιτεί η παράδοση. Συνεπώς, έχουμε εδώ την εικόνα που είναι θεολογία ορθόδοξος με σχήματα και χρώματα. Η εικόνα έχει δύο διαστάσεις, το έγχρονον ή ιστορικόν και το υπέρχρονον, εκείνο που είναι πέρα από το χρόνο. Δύο στοιχεία, δύο διαστάσεις. Έτσι μία εικόνα καταρχάς μας φέρει κοντά στο ιστορικό γεγονός. Η σωτηρία μας είναι ιστορία και η ιστορία είναι το μυστήριο της οικονομίας. Θα υπενθυμίσω, σας το είπα, το μυστήριο της οικονομίας είναι η ενανθρώπιση. Αν αφαιρέσουμε την ιστορία δεν έχουμε εικόνα, διότι η εικόνα δείχνει την ιστορία με την οποία θέλει να μας συνδέσει. Ιστορία και εικόνα. Μην ξεχνάμε ότι η σωτηρία μας είναι ιστορία. Ήρθε ο Θεός Λόγος και στον κόσμο να αυτόν ως άνθρωπος, έδρασε ως θεάνθρωπος, απετέλεσε ιστορία, γιατί μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Η σωτηρία μας λοιπόν είναι θέμα η σωτηρία μας είναι θέμα ιστορίας. Αυτή η σύνδεση δεν είναι μια απλή μνήμη ή ένας συναισθηματισμός, αλλά είναι μια προσέγγιση στο αρχικό, στο πρωτότυπο γεγονός. Κοιτάξτε, λέμε η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη, ή λέμε τη Μεγάλη Παρασκευή σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Και πάρα πολλές φορές έχουμε εκφράσεις που βάζουμε το σήμερον. Τι θα λέγαμε λοιπόν, ότι σήμερα η Παρθένος τίκτη ως Χριστούγεννα, εννοείται, των υπερούσιων
που είναι πέρα από κάθε ουσία και αισθητότητα σήμερα. Αγαπητοί, αυτό το σήμερα εκφράζει το πρωτότυπο γεγονός, με την κάθε ιστορική στιγμή δεμένο, που το εκφράζει η εικόνα. Που το εκφράζει η εικόνα. Η άλλη διάσταση της εικόνος είναι το υπέρχρονο. Μέσα στο εικονιζόμενο ιστορικό γεγονός ή ιστορικό πρόσωπο, όταν έχουμε τη Σταύρωση έχουμε ένα γεγονός, όταν έχουμε τη Γέννηση έχουμε ένα γεγονός, εικονίζεται το σπήλαιον, η Θεοτόκος παρά των μικρών Ιησούν, των ήπιων Ιησού κτλ. Λοιπόν, μέσα στο εικονιζόμενο ιστορικό γεγονός ή ιστορικό πρόσωπο, όταν είναι μόνο το πρόσωπο χωρίς να πλαισιώνεται από την ιστορία, διαφαίνεται το δογματικό στοιχείο που είναι σωτηριολογικό. Η εικόνα μας δείχνει μέσα από την ιστορικότητά της τον καινούριο μεταμορφωμένο κόσμο που είναι η Βασιλεία του Θεού. Μεταμορφωμένος κόσμος. Τα πρόσωπα των Αγίων είναι πραγματικά, αληθινά, ανθρώπινα, αλλά ταυτοχρόνως και υπέρχρονα, μεταμορφωμένα, που ανήκουν ήδη εις τον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Θυμηθείτε το όρος της μεταμορφώσεως. Μαζί με τους μαθητάς, τους τρεις, και ο Κύριος, ο οποίος λέγει έλαμψε ως ο ήλιος, ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και τα πρόσωπα αυτών των δύο προφητών που ανήκουν στην Παλαιά Διαθήκη έλαμψαν. Αυτό τι δείχνει? Ότι εδώ έχουμε μία μεταμόρφωση, όχι μεταμόρφωση μόνο του Χριστού που αποτελεί το κεντρικό σημείο, αλλά μεταμόρφωση και των προσώπων που πλαισιώνουν των μεταμορφωμένων Χριστών, των τριών μαθητών Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννη, αλλά και των της Παλαιάς Διαθήκης Ηλία και Μωυσή. Έτσι λοιπόν έχουμε μία εικόνα εκείνη τη στιγμή πάνω εις τώρος Ταβόρ, μια εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Διότι τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Εκείνο που καταπλημμυρίζει το άκτιστον φως του Θεού. Αυτό δεν το άκτιστον φως του Θεού, άκτιστον, υπογραμμίζω, το άκτιστον φως του Θεού, γιατί το φως του ηλίου είναι κτιστόν. Τα φώτα αυτά, όλα τα ηλεκτρικά, τη σελήνη κτλ, είναι κτιστά φώτα. Εκείνο της μεταμορφώσεως είναι άκτιστον φως. Αυτό το άκτιστον φως είναι φορέας πάσης μακαριότητος και ευτυχίας. Λέμε ότι στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει πολύ μεγάλη ευτυχία. Είναι αυτό το άκτιστον φως ο φορέας αυτής της μακαριότητος. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Τι ωραίο που είναι να είμαστε εδώ. Όταν έχασαν όμως από μπροστά τους την εικόνα της Βασιλείας του Θεού, οι μαθητές εξυφανίστησαν οι δύο της Παλαιάς Διαθήκης, όχι ο Ιησούς. Ο Ιησούς έμεινε όπως τον ήξεραν πριν λίγη ώρα. Τους κατέβασε ο Κύριος κάτω από το Θαβόρ. Έπρεπε να βιώσουν αυτήν την εικόνα της Βασιλείας του Θεού, να σταθούν μάρτυρες ότι η Βασιλεία του Θεού είναι γεγονός, δεν είναι μία φαντασίωση, είναι πραγματικότητα. Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα, δεν ήρθε, ξαναλέγω, ακόμη η ώρα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά μας καλούν να προσεγγίσουμε όχι μόνο τα σωτήρια ιστορικά γεγονότα, αλλά και την μεταμόρφωση της υπάρξεώς μας. Οι Άγιοι κοιτάζουν πάντα, αν έχετε προσέξει, όταν εικονογραφείτε η εικόνα, κοιτάζουν πάντα τον θεατή. Είναι αμφάς, όπως λέμε, έτσι, κατά πρόσωπο. Και παριστάνονται έτσι, κατενόπιον δηλαδή,
ή αν πρέπει να απεικονιστεί ένα γεγονός, υπάρχει ανάγκη να γίνει μια απόκτηση του προσώπου, τουλάχιστον κατά τα τρία τέταρτα. Έχουμε λοιπόν εδώ τα πρόσωπα και του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων, μας βλέπουν κατάφατσα, να το πω έτσι απλό ελληνικά. Αυτό φανερώνει τον στενό δεσμό ανάμεσα στον προσκυνητή και τον ιστορημένον Άγιον. Έτσι μας το λέει και το διατυπώνει ένας μεγάλος Ρώσος, ο Ουσπένσκι. Μια εικόνα μπορεί να γίνει μια θύρα ελέους. Ναι, όπως λέμε ότι η τηλεόραση είναι, λέει, για ένα παράθυρο προς τον κόσμο. Εδώ η εικόνα είναι μια θύρα ελέους που μπορώ να βρω έλεος πραγματικά, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά το φαινόμενο των θαυματουργικών εικόνων. Λέμε μια εικόνα θαυματουργεί. Γιατί θαυματουργεί? Γιατί η εικόνα, ξαναλέγω, είναι μια θύρα ελέους. Παίρνω εκείνο το οποίο ζητώ. Σημειώσατε δε και ένας ακόμη λόγος. Είναι ο εξής. Εκείνος που εικονογράφησε την εικόνα ήταν αγνός άνθρωπος. Ήταν καθαρός άνθρωπος. Γι' αυτό έχουμε την εξής παράδοση μέσα στην εκκλησία μας. Έχουμε εξάλλου μεγάλο ρεπερτόριο θαυματουργών εικόνων. Το ξέρω. Γιατί να πάω εδώ ή εκεί και να μην πάω στην Τίνο, λέμε, που είναι η εικόνα θαυματουργός. Θα μπορούσε κανείς αθεολόγητα να πει το ίδιο, δεν είναι? Και εκεί η εικόνα και εδώ η εικόνα. Και όμως δεν είναι το ίδιο. Γιατί εκείνος που εικονογράφησε την εικόνα της Τίνου ήταν άνθρωπος ασκητικός, θεωμένος, και μετέδωσε την ικανότητα, την δυνατότητα θεώσεως με το πινέλο του και τα χρώματά του, ώστε εκείνοι οι οποίοι προσκυνούν την εικόνα αυτή να θεωρούν ότι η εικόνα είναι μία όντως θύρα ελέους. Ξέρετε πως δίσταβαν, ξέρετε πως γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Είχα ακούσει εγώ μια ιστορία από τη Μικρασία. Έκανα πολύ συντροφιά με Μικρασιά της, διότι και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν ήμουν μικρό παιδάκι, σε περιβάλλον Μικρασιατών, σε ένα σπίτι ήταν ένα παιδί, ένας νεαρός, ο οποίος, πολύ αγνό παιδί, είχε αγιογραφήσει την εικόνα της Παναγίας σε ένα τοίχο του σπιτιού. Τίποτα. Δεν ήταν όμως δικό του στο σπίτι και από εκεί έπρεπε να φύγουν. Κάποια φορά, ως ενοικιαστές, φύγανε αυτοί. Η νοικοκυρά, θα τον είχε σε άλλους ανθρώπους, άσπρισε εκεί τον τοίχο, δεν μπορούσε να κολλήσει επάνω εκεί καθόλου ασβέστης. Καθόλου. Τι να κάνω, είπε η γυναίκα, και έβαλε ένα έπιπλο εκεί μπροστά, και το έπιπλο έπεφτε ανάποδα. Γιατί δεν ενήκε τον μπροστά της η εικόνα τίποτε. Συμπέρασμα: εκείνος ο νεαρός που αγιογράφησε την εικόνα αυτή ήταν ένα θεωμένο παιδί και μετέδωσε στην εικόνα, τη ζωγραφιά, στα σχήματα, στα χρώματα, μετέδωσε εκείνο που είχε. Δηλαδή το ότι ήταν θεωμένο παιδί. Μια εικόνα ακόμα. Οι Άγιοι, με συγχωρείτε, κατά το διάστημα της ζωής των, βεβαίως, ήσαν γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα. Δεν νοείται χριστιανός και να μην έχει το Πνεύμα το Άγιο. Θα μου πείτε, σήμερα όπως κινούμεθα οι χριστιανοί, έχουμε όλοι το Πνεύμα το Άγιο? Δυστυχώς. Αλλά πέθαναν οι άνθρωποι αυτοί, οι θεωμένοι άνθρωποι, οι Άγιοι. Όχι οι Άγιοι ονομαστικά, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, αλλά πας πιστός είναι θεωμένος, οφείλει να είναι θεωμένος. Όταν πεθάνει κανείς, τι γίνεται παρακάτω? Θα μου πείτε, το Πνεύμα το Άγιον που ενώθει με την ψυχή των, είναι τώρα οι ψυχές εις τον Παράδεισο, και εκεί παραμένει το Πνεύμα το Άγιον ενωμένο με τις ψυχές των Αγίων. Το σώμα που είναι,
το σώμα είναι στον τάφο. Λοιπόν, το ξέρετε, εδώ είναι όλη η Ορθοδοξία, ότι και το σώμα είναι θεωμένον και το Πνεύμα το Άγιον είναι ηνωμένον με το σώμα που εναπετέθη στο μνημείον. Πού το ξέρουμε? Από τα Άγια Λείψανα των Αγίων. Τα Λείψανα των Αγίων, Λείψανα θα πει αυτό που απέμεινε, το απομεινάρι θα πει Λείψανο. Αυτό που απέμεινε, τι απέμεινε? Διότι οι σάρκες έλειωσαν, έμειναν τα κόκκα, τα οστά. Έγιναν βάσεις αναπαυτήριων του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και τα Λείψανα των Αγίων θεματουργούν. Αγαπητοί μου, μεσάνυχτα έχουν οι ετερόδοξοι, Προτεστάντες κτλ. Μεσάνυχτα έχουν γύρω από τα θέματα αυτά. Γι' αυτό δεν λέγονται Ορθόδοξοι. Γι' αυτό και πρέπει να φυλάξουμε την Ορθοδοξία μας, όχι από ένα πείσμα, από ένα καπρίτσιο. Όχι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν και στις Άγιες Εικόνες. Ο αγιασμένος άνθρωπος μετέδωσε στο αντικείμενο που λέγεται εικόνα, μετέδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και το λέει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έτσι μια εικόνα λοιπόν θαυματουργεί. Όχι μόνο από την πίστη του χριστιανού που λέμε, αν έχεις πίστη θα θαυματουργήσει η εικόνα, αλλά και από τη χάρη που ξεχύνεται από την εικόνα. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον γράφει: «Και όπου ανησύρχετο εισεπορεύετο», ο Ιησούς δηλαδή, «εις κόμμας η πόλης ή αγρούς εν τες αγορές ετίθεσαν τους ασθενούντας και παρεκάλουν αυτόν ή να καν του κρασπέδου του ηματίου αυτού άψονται και όσοι αν ύπτοντο αυτού εσώζοντο». Ζητούσαν να κουμπίσουν λέει απάνω εις τα ρούχα του Χριστού. Θυμηθείτε εκείνη την εμποργούσα γυναίκα, έκανε μια σκέψη: αν πάω να κουμπίσω, να κουμπίσω μόνο εις το κράσπεδο των ηματίων του, θα γίνω καλά. Και έγινε καλά. Και τι είπε ο Κύριος? Έγνων ότι δύναμη έφυγε από μένα. Κύριε, λέει, σε ζουλάνε εδώ, είπαν οι μαθητές, και λες ότι ποιος με άγγιξε? Γιατί? Διότι θαυματουργούν ακόμη και τα ημάτια. Να λοιπόν που είναι η θεολογία της εικόνας. Η εικόνα είναι τα ημάτια των εικονιζομένων. Πώς να σας το πω? Έτσι δεν θαυματουργεί ο Χριστός μόνον, αλλά και τα ημάτια του. Και αν θέλετε, το ίδιο θα συμβεί και εις τους Αποστόλους του αργότερα. Μάλιστα, σημειώνει το βιβλίο των Πράξεων: «Ώστε κατά τας πλατείας εκφέρει τους ασθενείς και τυθαίνεται επί κλινών και κραβάτων, ή να ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκιάσει την ή αυτόν, ήτενες εθεραπεύοντο άπαντες». Μόνο λέει η σκιά του Πέτρου να έπεφτα πάνω σε έναν άρρωστο, γίνονταν καλά. Αυτό λέγεται Ορθοδοξία. Είναι αυτό που γράφει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος. Ο άνθρωπος που η ψυχή του έγινε όλος πυρ, μεταδίδει και στο σώμα του από τη δική της λαμπρότητα, καθώς και το αισθητόν πυρ μεταδίδει εις το σίδερον από τη δική του ενέργεια. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι μόνο η Βυζαντινή αγιογραφία διατηρεί αυτές τις προϋποθέσεις δια την δογματική και ηθική διδασκαλία της εικόνας. Η δυτική στεγνοτροπία εικόνες είναι μάλλον θρησκευτικές ζωγραφιές και όχι βεβαίως εικόνες λατρευτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον λατρευτικό χώρο του ναού. Με την ευκαιρία ας τονίσουμε ότι μόνον βυζαντινού τύπου αγιογραφίες πρέπει να χρησιμοποιούμε. Προσέξτε. Αγαπητοί, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο Χριστός δεν είναι μόνον ο λόγος του Πατρός, αλλά και η εικόν του Πατρός. Να μην έχω χρόνο να σας εξηγήσω αυτό, το λέει και η Γέροχη. Το αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στη λειτουργία του σήμερα που τελέσαμε πρώτη νηστιόν. Ακόμη δεν πρέπει να αγνοούμε ότι και ο άνθρωπος είναι εικόν του Χριστού. Όχι του Θεού, του Χριστού. Υπόθηκε, όπως λέγουν οι πατέρες, ότι έκανε κατ' εικόνα Θεού των άνθρωπων, γιατί ακόμη δεν είχε φανερωθεί ο Χριστός.
Η εικόνα έχει μια βαθιά θεολογία που όσο τη σπουδάζει κανείς, τόσο αισθάνεται ότι βρίσκεται στην περιφερειά της. Βάθος μεγάλο. Ο κόσμος αυτός, ο αισθητός, με το άπλετο ηλιακό φως που έχουμε, είναι μια εικόνα του μελλοντικού ακτίστου κόσμου. Ο ναός που βρισκόμαστε, αυτός εδώ ο λειτουργικός χώρος, είναι μια εικόνα της ουρανίου λειτουργίας των Αγίων και της κοινωνίας των μέσα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Όλα τα σύμβολα, τα χριστιανικά, είναι εικόνες μελλοντικών αγαθών. Το που γράφει ο Παύλος στους Κολασσαείς, αεστήν σκιά των μελλόντων, σκιά μελλοντικών αγαθών. Γι' αυτό γράφει πάλι ο Παύλος, ήτινες ιερείς, υποδείγματι και σκιά λατρεύωση των επουρανίων, καθώς και χρημάτιστε Μωυσής μέλλον επιτελήν την σκηνή. Ώρα γάρφησή του λίγοντες, πρόσεξε, ποιήσεις πάντα κατά των τύπων των δειχθέντας εν το όνει. Ο Θεός του δείξε τον τύπο πώς έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Χριστός παραγενόμενος, αρχιερεύς των μελλόντων αγαθών. Αυτή η ζωή μας, αγαπητοί μου, είναι μια εικόνα. Διαπίστως περιπατούμε, ούδια είδη. Διαπίστως. Είδος είναι η ουσία του πράγματος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας νίκησε τους αιρετικούς.